Θα βρούμε τα τεχνικά. Σεβασμιότατε, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε Αγρινίου, αγαπητέ συνάδελφε, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε Θέρμου, αξιότιμη κυρία Μωροπούλου, συνάδελφε στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση σχετικά με την αναστήλωση του Παναγίου Τάφου είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για πολλούς λόγους. Αφενός γιατί πραγματεύεται τον πλέον ιερό χώρο της Ορθόδοξης πίστης μας, όπου λαμβάνει χώρα το ζωντανό θαύμα της αφής του Αναστάσιμου Φωτός, και αφετέρου διότι αποδεικνύει για πολλωστή φορά τον κοινωνικό ρόλο των μηχανικών. Γεγονός που με χαροποιεί ιδιαίτερα τόσο σαν χριστιανό Ορθόδοξο, όσο και ως πολιτικό μηχανικό και πρόεδρο του Τεχνικού Μηνυτηρίου του Λακαρνανίας. Είναι γνωστό πως ο Πανάγιος Τάφος είναι ένα πολυσύνθετο μνημείο που φέρει επάνω του αρχιτεκτονικές μνήμες από όλες τις εποχές. Η αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα του μνημείου αντικατοπτρίζεται στην πολυχρωμία, στην πολυγλωσσία και στην ποικιλία των δογμάτων που στεγάζει αιώνες τώρα ως αποτέλεσμα της μακραίωνης ιστορίας και των πολλών περιπετειών του. Ως εκ τούτου, κάθε άλλο παρά τυχαίο το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.